Γεια σου Ιωακίν. Καλησπέρα Λέω, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στο Star FM, καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Καλά είμαστε εσύ. Είμαι απόψε στην παρέα, απόψε λέω, σήμερα στην παρέα σας, έχω μπερδευτεί. Κάτσα ξεμπλογάρουμε λίγο. Είσαι ένα από τα πολλέν του Φίβου, έτσι μας τουλάχιστον μας το είχαν πασάρει όταν ακούσαμε πρώτη φορά το Τέλεια. Για πες μας λίγο για τη συνεργασία σου με το Φίβο, έτσι, πώς ξεκίνησε. Με το Φίβο γνωριζόμαστε από το 2009, αν δεν κάνω λάθος. Γνωριστήκαμε, τα είπαμε, με άκουσε σε ένα μαγαζί που εργαζόμουν και εφόσον τα βρήκαμε και καταλάβουμε ότι υπάρχει χημεία, ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Για να σε ρωτήσω και κάτι, έτσι λίγο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί έπεσα με τα μούτρα στο Φίβο. Λοιπόν, εγώ διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σου, ο Ιωακίν Φωκάς λέει γεννήθηκε και μεγάλο στην Αθήνα, κατάγεσαι από μουσική οικογένεια. Όταν λέμε μουσική οικογένεια, ποιος από τους δικούς ήταν μουσικός? Ο πατέρας μου, όχι, δεν ήταν μουσικός, αμυντικός μουσικός. Ασχολιόταν με το τραγούδι ερασιτεχνικά, ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Πιο πίσω δεν ξέρω. Λογικά κάτι θα υπήρχε και πιο πίσω. Εσύ από 17 χρόνια να ασχολείσαι επαγγελματικά με το τραγούδι. 18. Από τα 18, γιατί στο βιογραφικό. 17 ήμουν δεύτερη δέσμη στο Λύκειο, οπότε δεν είχα χρόνο για να ασχοληθώ επαγγελματικά. Πόσο κόλλησε έτσι αυτό το μικρόβιο έτσι από μικρός, για πες μου. Με τη μουσική. Ναι, ναι. Ας πούμε μικρός, έπιανες μικρόφωνο με αρκετές ενέργειες που έχω πάνει. Όχι, βέβαια. Για πες μου. Δεν είχα διανοηθεί ποτέ ότι θα ασχοληθώ με τραγούδι. Τραγουδούσα βέβαια, αλλά η μεγάλη μου αγάπη ήταν η βυζαντινή μουσική. Το οποίο και έχει... η παραδοσιακή μουσική. Το οποίο έχεις σπουδάσει από ό,τι βλέπω ή... Έχω κάνει 8 χρόνια και έχω δίπλωμα. Κατέχεις δίπλωμα βυζαντινής μουσική. Και καθηγητής. Τι άλλο κάνεις, δηλαδή είσαι γιατρός αυτή τη στιγμή, είσαι πλαστικός χειρούργος. Κατέχεις δίπλωμα βυζαντινής μουσικής. Ζωγραφίζεις, σου αρέσει το θέατρο. Αυτό τα έκανα σε μικρή ηλικία τα έκανα αυτά. Και τώρα δηλαδή, τώρα που μεγάλωσες ασχολείσαι μόνο με το τραγούδι και την πλαστική χειρουργική. Σωστά. Ναι, και πάλι δεν μου φτάνουν οι ώρες της μέρας. Και πάλι δεν σου φτάνουν οι ώρες. Με τόσα πράγματα που κάνεις κι εσύ. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το. Έτσι, με το που μπήκες στην οικογένεια της Spicy, ξεκινάς με ένα super duper hit. Ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό σαν ανερχόμενος τότε που έβγαλες το Τέλεια σε μουσική και στίχους Φίβου. Λοιπόν, αμέσως μετά έρχεται το Δικά σου τα δικά μου, ανάλογη επιτυχία με το Τέλεια και αυτό, και τώρα έχουμε το νέο σίγκλ επίσης. Για πες μου λίγο για το. Θέλω να μας πεις δύο λόγια έτσι για το νέο σου σίγκλ. Φυσικά είναι και αυτό σε στίχους και μουσική του Φίβου. Είπαμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Μέχρι τώρα ήμασταν στις αγάπες και στα θετικά. Πήγαμε στην αντιπέρα όχθη. Έγινε το γύρισμα λίγο έτσι. Καψούρα, κάτσε να το ρίξουμε και μια ανάποδη. Κάποια στιγμή, όπως όλα τα ωραία, τελειώνουν κάποια στιγμή, έτσι και αυτό. Λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι το οποίο το πίστευε πάρα πολύ ο Φίβος. Με φώναξε μια μέρα να το τραγουδήσω. Του στείλει, ξέρεις, έχω κάτι που είναι για σένα. Και το τραγούδισα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ευελπιστούσα ότι θα αγαπηθεί και αυτό από τον κόσμο και όπως έγινε. Δηλαδή δείχνει ο κόσμος ότι το αγαπάει και το στηρίζει πάρα πολύ. Και ήδη ανεβαίνει πάρα πολύ, ήδη έχει γίνει επιτυχία και ήδη άρεσε πάρα πολύ σε πάρα πολύ κόσμο. Και γι' αυτό δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτόν τον κόσμο που το στηρίζει και εμένα κατ' επέκταση. Αυτά τα σχέδιά σου τώρα αυτή τη στιγμή είναι, θα έχουμε κάτι σε ολοκληρωμένο άλμπουμ από σένα, θα μείνουμε σε σίγκλες, πώς θα γίνει? Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, γιατί δεν εξαρτάται από μένα. Εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το Φίβο και από την εταιρεία. Οι εποχές είναι βέβαια τέτοιες που το βλέπει κανείς, ότι δεν βγαίνουν ολοκληρωμένες δουλειές. Δηλαδή σπάνια βλέπεις ολοκληρωμένο CD καλλιτέχνη. Και όταν βγει ένα άλμπουμ ενός καλλιτέχνη, λες, για να έχει βγάλει άλμπουμ ολόκληρο και να κυκλοφορεί, κάτι καλό έχει μέσα. Εκτός κι αν τα μαζεύει και στο τέλος βγει έτσι ολοκληρωμένο με κάποιο τρόπο. Κάτι σε πιο... Ναι, πες μου. Πες, δεν με... Κάτι σε πιο χορευτικό υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε από σένα? Εννοείται. Κάτι σε πιο dance, έτσι, πιο χορευτικό, πιο... Μέχρι τώρα δηλαδή... dance τώρα δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν... Dance γενικά, δεν λέω τσαναχαουζάκι που λέει ο λόγος, προς Θεού. Ναι, έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια, τα οποία είναι πανέμορφα τραγούδια. Και γιατί δεν τα βάζετε, ρε παιδιά, προς τα έξω? Ακολουθήσουν. Γιατί τα κρατάτε τα κομμάτια σας? Βγάλτε τα έξω να τα ακούσει ο κόσμος. Θα γίνει και αυτό εν καιρό. Είναι πανέμορφα τα τραγούδια, όλο ένα, και ανεβαίνει ο πύχης. Γιατί
Και εμάς αυτό είναι ο στόχος μας, να ανεβάζουμε το τύχη και να αρέσει τον κόσμο. Εσύ γράφεις μουσική, γράφεις τείχους? Εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα, εντάξει, δεν το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά κάποτε το έκανα. Mm-hmm. Θα ακούσουμε που δηλαδή. Πάρα πολύ αγνός, μέχρι που μου κλέψαν τα τραγούδια και δεν ξανάγραψα ποτέ. Είχες γράψει δηλαδή τραγούδια, στα κλέψανε και δεν τα πες? Έκτοτε δεν ξαναγράψα ποτέ. Απογοητεύτηκα τόσο πολύ. Και τότε... μάλιστα από φίλους δηλαδή. Και από φίλους και όλα έγινε αυτό. Μπράβο, ωραίους φίλους. Και εγώ έχω φάει μαχαιριές από φίλους, μην νομίζεις. Δεν πειράζει. Αρκετοί άνθρωποι. Δηλαδή, καλά είναι να τρώμε από... μαχαιριές και να γινόμαστε πιο δυνατοί. Έτσι, και να προσέχουμε. Και να γινόμαστε και καλύτεροι. Να σε ρωτήσω λοιπόν. Δηλαδή, εντάξει, έγινε όλο αυτό. Εσύ όμως το βάλες κάτω τότε, λες εντάξει, θα ξαναγράψω αυτό, ήτανε. Απλά αυτή τη φορά γράφτα και κράτησε τα. Δεν το βάλα κάτω, αλλά. Απογοητεύτηκα, λέω, okay, δεν. Εγώ... Βασικά δεν ήταν κάτι που το έκανα συνέχεια. Έτυχε, έγραψα 2-3 τραγούδια, αυτό ήταν. Είχα την έμπνευση εκείνη τη στιγμή και το έκανα. Πιθανώς άμα κάτσω να. Αυτά τα τραγούδια είναι τώρα, τραγούδια είναι τώρα επιτυχίες. Την τύχη τους δεν την γνωρίζω. Δεν τα έχω ακούσει ποτέ, γιατί κάθε τραγούδι, ξέρεις, έχει. Είναι και το τυχερό να γίνει ή να μην γίνει. Αυτό τον καιρό γενικότερα πώς σε βρίσκουμε, τι κάνεις, να σε βγάλω λίγο από αυτό, γιατί σε στρίμωξα λίγο, μου αισθάνθηκες λίγο άσχημα. Όχι μωρέ, δεν αισθάνθηκα άσχημα. Λοιπόν, αυτό τον καιρό τι κάνεις, πώς σε βρίσκουμε? Αυτό τον καιρό είμαι στο Ποσειδόνιο, ναι, στην Αθήνα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Μπάρη, την Ελένη Χατζίδου και πολλά άλλα παιδιά αξιόλογα. Πώς περνάτε, πώς είναι το κλίμα εκεί? Κοίταξε, το κλίμα είναι πολύ ωραίο, είναι όλοι οι επαγγελματίες στη δουλειά τους. Προσπαθούμε και δίνουμε κάθε φορά το 110% των δυνατοτήτων μας για να περάσει ο κόσμος καλά, και η ανταμοιβή μας είναι ότι φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι, ξανάρχονται. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται δηλαδή σχεδόν καθημερινά. Έχεις τη στάνταρ παρεούλες σας, τα μόνοι σας. Ναι, ναι, και έχουμε γίνει παρέα με τον κόσμο. Και εμένα προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Και βασικά, επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουμε από μικρές ηλικίες μέχρι αρκετά μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή. Αυτό είναι και λίγο δύσκολο για τις μέρες μας. Σε γενικότερα, στα μαγαζιά δεν μπορείς να μαζέψεις όλες τις ηλικίες μαζί. Κυρίως μαζεύονται τα περισσότερα νυχτερινά μαγαζιά, μαζεύονται κυρίως μια συγκεκριμένη ηλικία, μια δεκαετία ακριβώς. Να μαζέψεις 2 ή 3 δεκαετίες είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Ναι, πραγματικά με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Αλλά είναι το πρόγραμμα έτσι που νομίζω ότι η γκάμα των τραγουδιών του προγράμματος είναι τεράστια. Αυτό κάνουμε είναι... δηλαδή κάθε γούστο νομίζω. Αυτό είναι σούπερ. Λοιπόν, άλλο που θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Έτσι με όλη αυτή την κρίση και με όλη την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας τα 3-4 τελευταία χρόνια, ναι, και που το οποίο έχει δώσει και έτσι την ένεση και έχει επηρεάσει τα πάντα, ακόμα και τη νυχτερινή ζωή. Εσύ που είσαι και άνθρωπος έτσι του τραγουδιού και δουλεύεις και νύχτα, πώς τη βλέπεις την κατάσταση τα τελευταία χρόνια μαζί με την κρίση? Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι η κρίση έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο, είτε μιλάμε για μέρα είτε για νύχτα. Έτσι, εσύ το βλέπουμε καθημερινά. Και θα πρέπει να ζούμε σε άλλο πλανήτη για να μην το καταλάβουμε. Εγώ θέλω και παίρνω πάντα τη θετική μεριά αυτού. Καταρχήν, δεν πιστεύω στην κρίση καθ' αυτού, έτσι, με την έννοια αυτή που τη βλέπει όλος ο κόσμος. Μπράβο. Η κρίση είναι εντελώς πλασματική κατ' εμέ και είναι παιχνίδια τραπεζών και τέλος πάντων. Και των απαταιώνων πολιτικών που έχουμε. Ναι. Σας συμπληρώνω εγώ. Ακριβώς, εντάξει. Σύπαστ. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ήταν καιρός να μπουν λίγο τα πράγματα στη θέση τους, με την έννοια ότι πραγματικά ο κόσμος τον είχε πιάσει μια μανία υπερκαταναλωτισμού και δεν υπολόγιζε τίποτα. Μαζί βάζω και τον εαυτό μου, έτσι, όταν λέω ο κόσμος δεν είναι μόνο... Όλοι μας αυτό το πράγμα. Είναι καιρός, ας πούμε, να κοιτάξουμε πραγματικά τις ανάγκες μας, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες για να τις καλύψουμε, και επίσης να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα, ιδιαίτερα στη νύχτα,
Και γενικότερα και σε όλες τις δουλειές και στην καθημερινότητά μας. Ναι, ναι, και στην καθημερινότητα, εννοείται. Από το going out μέχρι το stay in. Λοιπόν, ναι. Αυτό που. Λοιπόν, πάμε να σε πάω στο μουσικό κομμάτι τώρα. Από όλους τους καλλιτέχνες του σήμερα, ποιον ξεχωρίζεις? Είσαι και εσύ ένας νέος καλλιτέχνης. Ο οποίος ανεβαίνει. Από όλους τους καλλιτέχνες σήμερα δεν μπορώ να σου πω ότι ξεχωρίζω κάποιον. Είναι ο καθένας είναι. Καταρχήν, ο καθένας έχει τους φαν του και είναι ξεχωριστός, έτσι. Έκασε στο είδος του. Ναι, έκασε στο είδος του. Εντάξει. Με ποιον θα ήθελες εσύ? Δεν μπορώ να σου πω. Α. Ωραία, σε πάω αλλού τώρα. Ναι. Με ποιον θα ήθελες εσύ να συνεργαστείς? Εγώ έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι είμαι μεγάλος φαν του Βασίλη Καρά. Αυτά είναι. Τυχαίνει και γνωριζόμαστε και παρόλο το ότι δεν βγάζει αυτή την εικόνα προς τα έξω. Είναι ένας τεράστιος. Μια τεράστια ψυχή, ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Όλοι τα ίδια λόγια λένε για τον Βασίλη Καρά. Ναι, απλά είναι η εικόνα του τέτοια που ίσως ο πολύς ο κόσμος δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, αν δεν το γνωρίσει, αν δεν μιλήσει μαζί του. Αυτό είναι και λίγο δύσκολο γιατί έχει εκατομμύρια φανς ο άνθρωπος τώρα για να το καταλάβει. Ναι. Για να το νιώσει αυτό πρέπει να το γνωρίσει κιόλας. Το έχουν πει και άλλοι καλλιτέχνες αυτό για τον Βασίλη Καρά. Γι' αυτό και σε ρωτάω. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης? Αυτός είναι. Ο Βασίλης ο Καράς. Και θα ήθελες να βγάλεις και ένα τραγούδι κάποια στιγμή με τον Βασίλη Καρά? Ναι, θα ήθελα. Το έχω πει και στο Φίβο βέβαια αυτό. Α, δούμε. Σε άκουσε? Μέχρι τώρα δεν με έχει ακούσει. Α, δεν σε έχει ακούσει, ε. Κακός. Όχι. Λοιπόν, καλοκαιρινά σχέδια τι έχεις σκοπό να κάνεις? Θα κάτσεις, θα δουλέψεις, θα πας διακοπές? Καλοκαιρινά σχέδια, διακοπές είναι λίγο δύσκολο να κάνω. Διακοπές έχω να κάνω πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Γιατί συνήθως δουλεύω. Και δουλεύεις και τη μέρα και τη νύχτα εσύ? Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, κλέβω διήμερα, βία τριήμερα. Αλλά επειδή ο δρόμος θα είναι πολύ μακρύ στο Ποσειδόνιο. Α, δηλαδή θα, θα το φάμε το καλοκαίρι. Θα το φάτε το καλοκαίρι στο Ποσειδόνιο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Από τις δουλειές που κάνεις, είσαι πλαστικός χειρούργος και είσαι και τραγουδιστής. Ποια δουλειά σου αρέσει περισσότερο? Άμα σου πούνε διάλεξε, έχεις τώρα εδώ το καρπούζι, εδώ και το μαχαίρι. Ποια θα διάλεγες από τις δύο? Εγώ θα ρωταπαντήσω και θα σου πω το εξής. Αν εσύ κάνεις μια δουλειά η οποία την κάνεις 19 χρόνια, με όλα τα άσχημα, τα καλά, τις ευτυχισμένες, τις στιγμές, τις άσχημες στιγμές, τα χαστούκια που τρως κλπ. Ναι. Αν έχεις σπουδάσει τόσα χρόνια, έχεις υδρώσει, έχεις ματώσει, έχεις. Θα έχεις μείνει εκεί. Θα είχα μείνει εκεί εγώ προσωπικά. Εγώ θα διάλεγα το τέτοιο. Αυτό που μάτωσα μια ζωή γι' αυτό. Άμα με βάλανε. Μάτωσε μια ζωή. Ναι. Εγώ προσωπικά σου Μάριος. Έλα όμως που 19 χρόνια από τη ζωή σου είναι. Είναι 19 χρόνια, έτσι. Δεν είναι ένα μελιτέο ποσό. Ναι, αυτό σου λέω. Ότι. Άμα είχα δηλαδή, άμα ήμουν σε αυτό που έφαγα 19 χρόνια, θα μείνανε με αυτό. Λογικό μου φαίνεται. Λοιπόν, εγώ έχω 19 χρόνια λοιπόν στο τραγούδι και τον υπόλοιπο καιρό αυτό που σου είπα έχω ματώσει για να σπουδάσω κλπ. Σπούδασε στη Ρουμανία, έτσι, γιατρός. Όπως καταλαβαίνεις, ναι, ξεκίνησα Σουηδία. Mm-hmm. Στη Ρουμανία. Και μετά έφυγα και πήγα Ρουμανία. Στη Ρουμανία έχει και πάρα πολλούς Έλληνες που σπουδάζουν γιατροί. Περισσότεροι. Όταν είχα πάει το καιρό που ήμουν εγώ, που ανέβηκα Ρουμανία το 1995. Είχε υπόλοιπου που σπούδασα είχε 1600 φοιτητές Έλληνες. Πόπο, χαμός, χαμός. Ήταν πάρα πολλοί, ήμασταν δυνατοί. Μια ελληνική πόλη ολόκληρη, μια κομμόπολη ολόκληρη με Έλληνες. Αυτά είναι. Λοιπόν, τι άλλο εγώ ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Και έχω χάσει και τις ερωτήσεις μου εδώ πέρα. Μια θαυμάστρια μας ρωτάει σε μήνυμα, ο Ιωακήμ πόσο χρόνων είναι και είναι παντρεμένος, μου λέει. Όχι, δεν είμαι παντρεμένος, είμαι 37 χρόνων. Είναι μικρός είναι. Μια χαρά σε κόβω σένα, Ελένη. Λοιπόν, άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω. Λοιπόν, αυτή την εποχή βλέπουμε κάποιους τραγουδιστές που έχουν διάφορες αψιμαχίες μαζί τους. Π.χ. το πρόσφατο ήταν ο Αντώνης Ρέμος που απάντησε στο Νότης Φακενάκη για κάποιες δηλώσεις που έκανε περί θρησκείας και του είπε μαζέψου. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Εντάξει, σχόλιο. Ο καθένας είναι ελεύθερος. Έχουμε δημοκρατία. Ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει αυτό που θέλει. Άλλο το. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος και να λέω ότι κάποιες δηλώσεις γίνονται για κάποιο σκοπό, εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Ό,τι αφορά τώρα το θέμα της θρησκείας, εντάξει, είναι λίγο ευαίσθητο και για μένα ιδιαίτερα είναι αρκετά ευαίσθητο το θέμα. Χωρίς να το παίξω, δεν το έχω παίξει ποτέ ούτε ο καλύτερος χριστιανός είτε ο πιο θρησκός άνθρωπος της γης. Αλλά ειδικά στην Ελλάδα και ευτυχώς ακόμα αυτό το θέμα της θρησκείας το κρατάμε και πρέπει λίγο να προσέχουμε το,
πώς αναφερόμαστε. Το πώς αναφερόμαστε. Ναι, ναι. Ωραία. Για την Eurovision, θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Σουηδία ο Αγάθωνας Ιακωβίτης μαζί με τους Κόζα Μόστρα. Σου άρεσε το τραγούδι? Εντάξει, ένα τραγούδι ευχάριστο, έτσι χαβαλετζίδικο. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη γι' αυτό. Το γεγονός είναι ότι, εντάξει, εγώ επειδή ήμουν αρκετά φαν του Αγάθωνα, ξεπλάγινε. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι ξεπλάγινε και ευχάριστα. Mm-hmm. Μακάρι βέβαια να έχει καλή τύχη, αν και αυτή όλη η ιστορία με την Eurovision με... έτσι μου είναι λίγο αδιάφορη, διότι χωρίς να το υποβαθμίζω, μου είναι αδιάφορη, να σου πω γιατί, ειδικά αυτή την εποχή τώρα που ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα, mm-hmm. Δεν μπορείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως για κάποια συμφέροντα που κρύβονται από πίσω, να δίνεις απλά για συμμετοχή 150.000 ευρώ για να δηλώσεις απλά συμμετοχή και να υπάρχει κόσμος που ο οποίος δεν πληρώνεται, ο οποίος να παίρνει 6 μήνες χρήματα κλπ. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό και... Είναι και λίγο προκλητικό, έτσι, για τις μέρες. Είναι προκλητικό αρκετά. Αυτό. Αρκετά. Άμα σου λέγανε να ποντάρεις ένα στοίχημα, σε ποια θέση θα μας έβλεπες στη Eurovision, πού θα μας έβλεπες? Δεν μπορώ να ποντάρω. Δεν μπορώ να ποντάρω γιατί έχει αποδείξει η Eurovision ότι... Πολύ κολοτούμπα. Βασικά ναι, δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Δεν υπάρχει κατά στάνταρ. Είναι δηλαδή όλα... Είναι όλα ανατρεπόμενα γενικά. Όλο βγάζουν φαβορί και όλο δεν βλέπεις το φαβορί ποτέ ψηλά. Το αγαπημένο σου τραγούδι αυτό το καιρό ποιο είναι? Αυτό το καιρό. Ναι, αυτό που θα βάλεις, καιρό... θα βάλεις στο αυτοκίνητό σου μόλις θα μπεις, θα πάρεις ένα CD και θα το βάλεις μέσα. Ποιο τραγούδι θα βάζεις? Αυτό το καιρό μου αρέσει πάρα πολύ ένα τραγούδι του Γιάννη του Πλούταρχου. Το Δεν με παίρνει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και εδώ στο σταθμό μας το ζητάνε πάρα πολύ συνέχεια. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σε ρωτήσω. Έφαγα 20 λεπτά από τη ζωή σου. Εύχομαι να το, να το διασκέδασες λιγάκι. Δεν πιστεύω να σε στρίμωξα πολύ. Όχι, όχι, δεν με στρίμωξες. Λοιπόν. Απλά με πέτυχες είμαι και στον δρόμο και σταμάτησε μια άκρη με το αυτοκίνητο. Δρά, και αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ καταρχήν που... Ήταν δικιά μας χαρά. Ήταν επίσης να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ θα ήθελα να ευχηθώ και στον κόσμο που μας ακούει και σε εσένα προσωπικά και σε όλους τους συνεργάτες εκεί πέρα να έχετε καλή ανάσταση και πραγματικά από κάτι έτσι το οποίο ακούγεται απλό και καθημερινό να έχουμε υγεία, παιδιά, γιατί υγεία και όλα τα καλά θα έρθουν. Τα βλέπω καθημερινά και τελικά είναι όντως το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό είναι. Αυτός ήταν ο Ιωακίμ Φωκάς. Ευχαριστώ, Ιωακίμ, πάρα πολύ για τα 20 λεπτά που μου χάρισες. Εγώ σε ευχαριστώ, Μαρίνη. Να είσαι καλά. Να μου είσαι καλά. Καλό δρόμο τώρα να μου προσέχεις εκεί που σε έχω σταματήσει στη μέση του δρόμου. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε και από κοντά. Να μου είσαι καλά. Και εσύ. Να μου είσαι καλά. Για χαρά.